Αλέξανδρε, ένα δυνατό παιχνίδι τελικά στο 2-2. Δύο λόγια για τον αγώνα. Ήταν ένα παιχνίδι ροντέο, μπορώ να πω, και οι δύο ομάδες είχαν τα διαστήματά τους. Βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, δεν το παρατήσαμε, πιέσαμε, το γυρίσαμε το παιχνίδι και με ένα αμφισβητούμενο πέναλτι κατά την άποψή μου, σοφαριστήκαμε και έλεξε το παιχνίδι ισοπαλία. Θεωρώ εντάξει ότι το παιχνίδι βάσει εικόνα των δύο ομάδων ήταν δίκαιο, ισοπαλία. Θα μπορούσαμε δηλαδή να είχαμε πάρει το παιχνίδι αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ισοπαλία πιστεύω δικαιώνει και τις δύο ομάδες. Ωραία. Και τώρα την Τετάρτη το αναβληθέν παιχνίδι με την Αγία Νάπα και η δύσκολη συνέχεια. Κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Τώρα έχουμε πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Τετάρτη, Σάββατο, κάθε εβδομάδα. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Τελειώνει το σημερινό παιχνίδι, το σκεφτόμαστε μέχρι αύριο το πρωί. Συνεχίζουμε την προετοιμασία μας για το παιχνίδι με την Αγία Νάπα που είναι πολύ δύσκολο. Και πάντα είναι η νίκη, γιατί έχουμε καλή ομάδα. Θέλουμε να έχουμε την πρωτοβουλία μέσα στο παιχνίδι μας. Και πάμε για ό,τι καλύτερο με την Αγία Νάπα. Ωραία. Και μια μικρή κουβέντα για τον γκολ που πέτυχες με απευθείας κόρνε. Είναι τα στημένα που θέλει ο coach, να μπαίνουν όλοι οι παίχτες μέσα στη μικρή περιοχή, έτσι ώστε να είναι το χτύπημα απευθείας, που είναι πολύ επικίνδυνο για να μπει απευθείας γκολ ή όποιος τη βγει να μπει γκολ. Οπότε είναι και το χτύπημα, αλλά είναι και η κομπίνα. Ωραία. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.